Και συντέκνη, καλησπέρα σας. Τον τελευταίο καιρό μεγάλος λόγος γίνεται για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Έχετε εσείς καταλάβει ίντα είδους εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι τούτινά, Εγώ ομολογώ πως δεν έχω καταλάβει. Μα για να δούμε μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στον δρόμο, μπας και με διαφωτίσετε εσείς. Εσύ δεν κρέμουν, δεν μου λες. Έχεις καταλάβει ή τα είδους εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι εκείνα που κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί που την κάνουν δεν την καταλάβαν, γιατί την καταλάβω εγώ. Αυτή θα πατριγνήσουν αυτή που τη διαφέρει, εμένα δεν με διαφέρει. Έχεις καταλάβει ή τα είδους εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι εκείνα που κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ τη ζω κιόλας. Ναι. Καμία σχέση. Όχι, πράγμα. Συντέκνησες και συντέκνη μου, ένα κατέο να σας επώ. Πως όταν πηγαίναμε εμείς στο σχολείο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μαθαίναμε 2-3 γράμματα, είχαμε και το μικρό τσιπάκο μας όξω από το σχολείο και μαθαίναμε να σπέρνουμε 2-3 κουτιά, 2-3 παπούλες. Μαθαίναμε και λιγάκι νοικοκυροσύνη, γιατί αμοναχοί μας εκαθαρίζαμε τα ζουμπαγιές που κάναμε. Μαθαίναμε τσίντα θα πει πειθαρχία. Κακά τα ψώματα, συντέκνησες και συντέκνη μου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε καλά καταλάβει ίντα θα πει δημοκρατία. Με τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η πειθαρχία. Αλλά τούτανά στην όμορφη χώρα μας είναι παρεξηγημένα. Όταν ακούμε πειθαρχία, θαρούμε πως είναι βούρδουλα, φυλακές, καταναγκαστικά έργα. Πειθαρχία πρέπει να υπάρχει πρώτα στους απατούς μας. Ύστερα πειθαρχία στους νόμους. Για να έχουμε την απέτηση σε δικαιώματα, πρέπει πρώτα να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Μα η συνάδελφος η Κούλα Λαγωνικάκη έχει καλεσμένους στο στούντιο. Για να ακούσουμε την κουβέντα τον. Παρακαλώ παιδιά, σταματήστε, καθίστε κάτω, κλείστε το μαγνητόφωνο. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Οκ. Μπράβο, καλησπέρα σας. Καλεσμένους απόψε στην εκπομπή μας, έχουμε 2 μαθητές. Είναι σίγουρο πως θα μας διαφωτίσουν και θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη μορφή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, θεοκόμματε. Μπούλη, θα πάψω να σ' αγαπώ. Και ποιος ο λόγος της πάψης της αγάπης σου? Γιατί είπες την Δεσποινίδα που παέ θεοκόμματο. Αφού είναι θεοκόμματος, πώς να την πω, Σε παρακαλώ, νεαρέ, αν είμαι θεοκόμματος, ας μου το πει ο άντρας μου και όχι εσύ. Πες μας, σε παρακαλώ, σε ποια σημεία ακριβώς γίνεται στην εκπαίδευση η μεταρρύθμιση? Μπούλη μου, ανεβαίνει το λιπητό μου. Μπουμπού μου, μανάρα μου, κοριτσάρα μου, μη μου μιλείς για το λιπητό σου. Γιατί κάθε φορά που ανεβαίνει το δικό σου λιπητό, ανεβαίνει και το δικό μου και τα κάνουμε λίμπα. Σας παρακαλώ παιδιά, θέμα της εκπομπής είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και όχι η σεξουαλική σας σχέση. Μπουμπού μου, το λίπιντό μου μου φωνάζει μέσα μου και μου λέει να σε πνίξω στα φιλιά. Ναι, Μπούλη μου, πνίξε με. Αλλά πρόσεχε, πού θα βρω κι άλλα λεφτά να κάνω κι άλλη έκτρωση. Παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά.
Δεσποινής, δεν μας ενδιαφέρει αν έκανες έκτρωση, μας ενδιαφέρει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μούλη μου, σορκίζομαι πως μόνο σε γεμίζει την καρδιά μου και ικανοποιείς το λιμπιντό μου. Ο Σάκης, ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης, ο Κωστής, ο Μιχάλης, ο Περικλής ήταν βίαιοι και χυδαίοι. Μπουμπού, θα σε φτύθω. Γιατί θα με φτύζεις, Μούλη μου? Μέχρι χθες μου έλεγες πως τάχες με το Σάκη, το Βαγγέλη, το Κωστή, το Μιχάλη, το Δημήτρη. Για Περικλή δεν μου είχες πει. Ποιος είναι κοινός ο Περικλής που σε κουτούποθε, ναι? Δεν είναι εκπομπή αυτή. Αν δεν μπούμε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, θα διακόψουμε την εκπομπή εδώ. Μπουμπού μου, δεν με νοιάζει που πήγες με το Σάκη, το Βαγγέλη, το Δημήτρη, το Κωστή, το Μιχάλη. Με νοιάζει που πήγες με το Περικλή και δεν μου το πες. Συγγνώμη, Μπούλη μου, δεν ήθελα να σου το κρύψω. Μα έλα, φαντάσου πως είμαστε στο αυτοκίνητο του μπαμπά οι δυο μας, πως το κάθισμα είναι ρηγμένο πίσω. Δεν μπορώ, Μπουμπού, δεν μπορώ. Πήγες με τον Περικλή και το λίπιντό μου ξεφούσκωσε από αηδίες. Άσου ρε Μπούλη, πήγε με το Σάκη, το Βαγγέλη, το Δημήτρη, το Μισή. Ο Περικλής σου κάτσε στο στομάχι. Δίκιο Μπούλη μου, έλα αγκαλιασέ. Γιάντα, γιάντα πήγες με τον Περικλή. Γιάντα με πρόδωσες. Γιάντα πρόδωσες το λίπιντό. Να σε ξαναδώ, βέβαια. Για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Για ποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μιλάμε? Εσάς το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η σεξουαλική μεταρρύθμιση. Θεοκόμματε, θα με καραφιάσεις. Εσύ δεν είπες να έρθουμε στην εκπομπή να κουβεντιάσουμε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση? Ποια σεξουαλική μεταρρύθμιση λες εδώ, ε? Ωραία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μπούλη, πες μας, απόδειξέ μας πως ενδιαφέρεσαι για τη μόρφωση που σου παράγει το σχολείο σου και τη λαμβάνεις τη μόρφωση αυτή. Θεοκόμματε, και βέβαια λαμβάνω τούτηνα τη μόρφωση. Έχω τόσηνα μόρφωση που κατέω απόξω και ανακατοτά από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι το χρυσό αιώνα του Περικλή. Χρυσό αιώνα του Περικλή, Μπουμπού, Περικλής είπες πως λεγότανε ο τελευταίος, ε? Ναι, Μπούλη μου, συγγνώμη που το κρυψα. Μπουμπού μου, συγχωρεμένη, Μπουμπού μου, συγχωρεμένη, ε? Περικλής ήτανε αυτός, χρυσός αιώνας ήτανε. Έλα εδώ, Μπουμπού μου, έλα να χαρείς και το χρυσό αιώνα του Μπούλη σου.